Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Στην σημερινή μας συνάντηση θα δούμε τι ακριβώς προστατεύει η Αγία Μεγαλομάρτης Μαρίνα. Αν είστε νέοι επισκέπτες στο κανάλι, κάντε την δωρεάν εγγραφή σας πατώντας στο κουμπί που λέει εγγραφή για να λαμβάνετε όλα αυτά τα βίντεο που ανεβαίνουν για την ψυχική μας ωφέλεια. Στις 17 του μηνός Ιουλίου εορτάζει η Αγία Μαρίνα η οποία θεωρείται προστάτης κατά της βασκανίας και της μαγείας, καθώς επίσης και για τα παιδιά τα άρρωστα ή τα παιδιά με ειδικέ ανάγκες. Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 270 μετά Χριστόν. Σε ηλικία 15 ετών αποκαλύπτει την πίστη της στο Χριστό. Ο πατέρας της, ο οποίος ήταν ιερέας των ψευτοθεών των ειδόλων, την διέγραψε από παιδί του και οι αρχές την οδήγησαν σε δίκη. Μάλιστα την παρέδωσε στις αρχές ο ίδιος ο πατέρας της. Μετά από καιρό έμαθε για την Αγία Μαρίνα και ο έπαρχος ο ο οποίος διέταξε να την συλλάβουν για ανάκριση. Ο έπαρχος μπροστά στην μεγάλη της ομορφιά της πρότεινε να απαρνηθεί την πίστη της και να τον παντρευτεί, η Αγία όμως δεν δελεάστηκε από τα επίγεια πλούτη και έτσι αρνήθηκε να αρνηθεί το Χριστό. Και έπειτα από αυτό φυλακίζεται. Μέσα στην φυλακή μάλιστα ο διάβολος, μεταμορφωμένος σε άγριο δράκοντα, προσπάθησε να κάνει την Αγία να τον φοβηθεί. Η Αγία όμως προσευχήθηκε στον Θεό και αμέσως ο δράκοντας άλλαξε μορφή και έγινε ένας μαύρος σκύλος, και τότε η Αγία άρπαξε ένα σιδερικό και χτυπώντας τον στο κεφάλι και στην ράχη του, τον ταπείνωσε. Γι' αυτό λοιπόν και η Αγία στις εικόνες εικονίζεται να κρατάει τον σατανά από τα κέρατα. Όταν για δεύτερη φορά την εξέτασε ο έπαρχος, διαπίστωσε ότι η πίστη της Αγίας προς τον Χριστό ήταν αμετακίνητη και τότε διέταξε να ξύσουν το σώμα της με σιδερένια νύχια και να την κάψουν με αναμένες λαμπάδες. Αλλά οι πληγές της με θαύμα έκλεισαν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί παρευρισκόμενοι ειδωλολάτρες να γίνουν χριστιανοί. Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο η Αγία Μαρίνα ξυλοκοπείται αγρίως. Την ξεσκίζουν με ραβδιά, την κρεμούν από τα μαλλιά της ενώ αυτή εμορραγεί και την καίνε με λαμπάδες και τελικά την αποκεφαλίζουν. Η Αγία Μαρίνα μαζί με την Αγία Βαρβάρα και την Αγία Εκατερίνη είναι πολύ αγαπητές στο λαό μας, λόγω του μαρτυρίου που υπέστησαν σε τόσο νεαρή παρθενική ηλικία. Ο λαός μας τις έχει συνδέσει με πολλές πτυχές της ζωής του. Η Αγία Μαρίνα είναι προστάτης για το ξεμάτιασμα, κατά της βασκανίας. Η Αγία Μαρίνα μαραίνει το κακό μάτι, Διώχνει δηλαδή το κακό μάτι, τη γλωσσοφαγιά, τα κακά λόγια που λένε για μας οι πονηροί και κακεντρεχείς άνθρωποι και επίσης διώχνει τα δαιμόνια σε όσους την επικαλούνται με πίστη ειλικρινή. Ο λαός όμως θεωρεί την Αγία Μαρίνα προστάτηδα των καχεκτικών και φυλάσθενων παιδιών. Παλαιότερα στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά τους κατά την εορτή της Αγίας Μαρίνας στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο θυσίο. Τους φορούσαν καινούρια ρούχα και άφηναν τα παλιά στον περίβολο του ναού με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τους τις αρρώστιες τις οποίες είχαν. Όποιος λοιπόν υποφέρει από βασκανία, πονοκεφάλους, κακογλωσιά, κακεντρέχεια ακόμη και αν του έχουν κάνει μάγια και τον φθονούν οι φθονεροί άνθρωποι του σατανά, να προσεύχεται στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα, όπως και στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Ξενία την Καλαματιανή. Και στην συνέχεια, αγαπητοί μου χριστιανοί, θα διαβάσουμε αυτούς για την προσευχή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης από τον Μέγα Συναξαριστή του μηνός Ιουλίου. Η προσευχή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης πριν το μαρτύριο. Άναρχε αθάνατε άχρονε, ακατάληπτε και ανεξιχνίαστε Κύριε, θεέ τον όλων και δημιουργέ πάσης κτίσεως, προνοητά και σωτή ρόλων όπου εις ελπίζουσι, ευχαριστώσι όπου με έφερες εις την ώραν ταύτην και ίγγυσα εις τον στέφανον της δικαιοσύνης σου. Υμνώ και ευλογώ την αναρρίθμη των ευσπλαχνίαν και φιλανθρωπίαν σου, όπου η θέλησα να με συνάξει με τους εκλεκτούς δούλους σου. Επίβλεψον και τώρα επεμέ την ταπεινήν δέσποτα Θεέ, Κύριε του Ελέους, παντοκράτορ και παντοδύναμε. Επάκουσον τις προσευχής μου και πλήρωσον μου τα αιτήματα εις έπαινον και εις τιμήν και δόξαν του υπεραγίου και προσκυνητού σου ονόματος, χάρισε την άφεση των αμαρτιών όλων εκείνων όπου θέλουν οικοδομήσει εκκλησίαν εις το όνομα της δούλης σου, να λειτουργούν αυτή αυτοί προσευχόμενοι ή γράφουσιν το μαρτύριον της αθλήσεώς μου και το αναγινώσκου μεταπίστεω: Μνημονεύοντες το όνομα της δούλης σου και καρποφορούσιν το καταδύναμιν όλων αυτών, λέγω όσοι θεραπεύουσιν το οικητήριον του σώματός μου, όπου εμαρτύρησα δι' αγάπην σου, τας αμαρτίας κατά το μέτρον της πίστεως αυτών, και μη εγγύσει χείρ κολαστήριος, ούτε πείνα ουδέ θανατικών ή άλλη βλάβη ψυχής και σώματος. Και όσοι με θέλουν εορτάσει δοξολογούντες με τα πίστεως, και σου ζητήσουν σωτηρίαν και έλεος διαμέσου εμού, χάρισέ τους εις τον των κόσμων τα αγαθά σου, ή να πορεύονται προς αυτάρκιαν, και αξίωσον αυτούς και της επουρανίου βασιλεία σου, ότι σοιή μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος, και δοτήρ των αγαθών Ιστού τους αιώνας των αιώνων. Αμήν να έχουμε τις πρεσβείες της και τις μεσητείες της ενώπιον του Θεού και πάντοτε η Αγία Μαρίνα να μας προστατεύει από το μάτι, από την βασκανία και από τα πονηρά πνεύματα. Και κάθε φορά που νιώθετε δαιμονική επίρρεια ή νιώθετε βασκανία ή πονοκέφαλο, μπορείτε να βάζετε και να ακούτε τις προσευχές που υπάρχουν στο κανάλι, οι οποίες ωφελούν πάρα πολύ και μόνο στο άκουσμα της προσευχής φεύγουν από το σπίτι οι δαίμονες. Από το να ακούγονται κοσμικά άσματα, τηλεοράσει ή οτιδήποτε άλλο που δεν έχει σχέση με το Θεό, είναι χίλιες φορές επενετό και άξιο να βάζετε και να ακούτε στο σπίτι σας ορθόδοξες ψαλμοδίες. Και στο κανάλι θα βρείτε όλες αυτές τις προσευχές για την Αγία Μαρίνα, την Αγία Ξενία και διάφορες άλλες προσευχές που ως σκοπό έχουν να βοηθήσουν κατά της μαγείας και κατά της βασκανίας. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε δια πρεσβειών της Αγίας Μαρίνης και πάντων των Αγίων. Αμήν.